Αναπληρώθηκαν οι περισσότερε θέσει υγειονομικού προσωπικού που είχαν μείνει κενές λόγω των αναστολών εργασία του ανεμβολίε του στο Βοστάνιο. Μα εγκρίναν περίπου 20 θέσει, εκ των οποίων οι 8 ήδη, έχουν εργα... ήδη εργάζονται διαφόρων ειδικοτήτων, εκτό γιατρών, έτσι. Ε... Τα 8, όπω σα είπα, τα... οι συνάδελφοι ήδη έχουν ε... σωματωθεί μέσα στο νοσοκομείο. Μερικοί δεν δεχτήκαν ή δουλεύαν αλλού, γιατί ήταν από προεπιλεγμένες λίστες, οπότε θα πάνε σε αναπληρώσει αύριο. Φαίνεται θα φύγουν οι μη θέσεις που δεν καλύφθηκαν, αύριο θα φύγουν τα ονόματα, ώστε η Δήπε να προχωρήσει στην αναπληρώση. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι εντάξει, αν και άργησαν, γιατί δούλεψε το νοσοκομείο και δουλεύει ας πούμε, εδώ και ένα μήνα περίπου χωρίς τη συνδρομή των συναδέλφων. Ε, ήταν μεγάλη ανάσα και αυτό. Πάντως, ε, από ό,τι θυμάμαι, ήταν γύρω στις 30 που είχαν ταθεί. Ναι, στις μαζί στις με του γιατρού ήταν. Δε αλλά δε δε από δε εκεί, δε εντάξει, υπήρξαν συνάδελφοι που, που νόσησαν εντωμεταξύ, εμβολιάστηκαν. Ε, οπότε, ναι, έχει κατεβεί ο αριθμό. Εκεί, α, γύρω α, στο 20 είναι ο βασικό αριθμό. Ο πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Στρατή Κλεάνθη μίλησε και για τι αναστολέ των αδειών και τόνισε πω αυτό το μέτρο τουλάχιστον για τη Μιτζηλίνη θα πρέπει να επανεξεταστεί από την κυβέρνηση. Πρέπει να, να ανασταλεί αυτό το μέτρο. Εντάξει, το εφαρμόσαμε τον Σεπτέμβριο, μην ξέραμε τι θα γίνει. Αλλά το βρίσκω τουλάχιστον εδώ αδικαιολόγητο. Αυτή τη στιγμή εμά νοσηλεύονται ένα-δυο περιστατικά, α πούμε. Και είναι κρίμα γιατί να μην παίρνουν οι συνάδελφοι που είχαν μείνει εκτό καλοκαιριού εκτός νυμφών, να μην παίρνουν την κανονική τους άδεια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Το παλεύουμε και μέσω της Μοσπονδίας. Ας το δώσει κατά νοσοκομείο. Αν ένα νοσοκομείο έχει θέμα, μεγάλο, εκεί ας το αφήσει στις διοικήσεις δηλαδή. Νομίζω ότι είναι άδικο τώρα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν αναστολή αδειών, ας πούμε, στο νοσοκομείο με τη Λίγη. Που... Ναι, έφυγε και... ο άπρακτος. Δίχω να υπάρχει και λόγο. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν και λίγοι διασωλωμένοι. Τίποτα. Δεν είναι, ναι, έναν ναι. έχουμε και έναν άλλο άλλος νοσηλεύεται μέσα στη μονάδα λοιμόξεω. Και από τη που τώρα αναπληρώνεται. Και οι αναπληρώσει ήρθαν. Mm -hmm. Οπότε δεν βρίσκω το βρίσκω αδικαιολόγητο. Mm -hmm. Η ψυχιατρική είχε τα θέματα τη. Ε, τελειώσαν οι μελέτε παραμονή Χριστουγέννων περίπου πέρυσι, το 20. Και τώρα βρίσκεται προ αναζήτηση χρηματοδότηση. Μια συζήτηση που είχα πρόσφατη με το διοικητή μου είπε ότι είναι σε καλό δρόμο από την περιφέρεια. Μένει να το δούμε. Πάντως, είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο άμεσο. Δηλαδή, αυτό εδώ το κτίριο, να σας ανοίξω τώρα το παράθυρο μόνο να το δείτε, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν μέσα και συνάδελφοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και νοσηλευόμενοι μπροστά σε αυτά τα κτίρια τώρα τα σύγχρονα που είναι το νοσοκομείο. Αυτό το πράγμα είναι σοβαρή παραφωνία και πρέπει όλοι να στέρξουν. Τώρα είναι, μου φαίνεται, στην περιφέρεια. Ας βρουν έναν τρόπο να τελειώσει.